Το χθεσινό μπουρίνι και η έντονη βροχόπτωση προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες στην Μελίκη Μαθίας. Κοντά μας έχουμε τον Θόδωρο Γκόγκα, ένα καλλιεργητή βερίκοκου στην περιοχή, ο οποίος σήμερα το πρωί αντίκρισε τις εικόνες που βλέπετε. Κύριε Γκόγκα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε εδώ κάτι βερίκοκα, είναι 4 χρονών παλμέτα. Τα έχει σοπεδώσει, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και περιμένουμε τώρα το κράτος να δούμε τι θα μας πει, αν υπάρχει αποζημίωση. Δηλαδή, κύριε Γκόγκα, κόπη 4 χρονών σε 20 λεπτά, θα λέγαμε ότι καταστράφηκαν οι κόποι σας όλοι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Από εδώ και πέρα, η διαδικασία ποια είναι, κύριε Γκόγκα? Κάνετε εσείς, καλείτε τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ? Δεν ξέρουμε, και εμείς θα έρθουν να τα δουν αύριο. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα μας πούν. Από εκεί και πέρα, θα ξαναβάλλετε βερίκοκα εδώ στην περιοχή, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει φέρει μία αλλαγή στη συμπεριφορά του καιρού? Ναι, άρχισαν τα φαινόμενα, είναι πιο συχνά και είναι λίγο δύσκολα να ξαναστείς παλμέτα. Θέλει πολλά χρήματα και πολλή δουλειά. Πολύ κόπο, και πολύ εργατικό κόπο, όπως λέμε. Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε στον κύριο Γκόγκα να βρει το κουράγιο, να ξαναστήσει εδώ το αγρόκτημα όπως ήταν. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας με τον καιρό, κύριε Γκόγκα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λίγο δύσκολα, αλλά ας ελπίσουμε. Να ευχηθώ το καλύτερα, να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Βρισκόμαστε τώρα στο αγρόκτημα του Σωτήρη Καραγιοζόπουλο, ο οποίος σήμερα το πρωί που ήρθε και αυτός εδώ να δει τη φάρμα που έχει με τα ακτινίδια, αντίκρισε το θέμα που βλέπετε. Κύριε Καραγιοζόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πείτε μας εδώ, πώς έγινε καταρχάς η ζημιά αυτή, από τι προήλθε? Χτες το απόγευμα είχαμε μια απότομη θεομηνία, ένα μπουρίνι με πολύ αέρα και πάρα πολύ νερό. Δεν το περιμέναμε να κάνει τέτοια ζημιά, αλλά ήταν τόσο μεγάλη μανία του αέρα και της βροχής και μας πλάγιασε όλη τη σειρά από τα ακτινίδια τα οποία είναι φορτωμένα και μας έκανε αυτή εδώ πέρα τη ζημιά, και να δούμε τώρα πώς θα τα σηκώσουμε. Να τα φέρουμε στο κανονικό όπως ήταν. Πράγματι, είναι να μην χάσουμε ζημιά και την παραγωγή. Έσπασαν οι τσιμέντινες κολόνες. Παρόλο που ήταν καλά στηριγμένες, με αντερίδες, με σύρματα. Αλλά η μανία της φύσης δεν δαμάζεται μερικές φορές. Σωστά. Αλλά τώρα, και τι να κάνουμε. Τώρα, προβλέπετε κάποια αποζημίωση από τους εκτιμητές? Θα έρθουν εδώ εκτιμητές του ΕΛΓΑ, φαντάζομαι. Γνωρίζετε αν θα αποζημιωθείτε για τη ζημιά αυτή? Αύριο τώρα, Δευτέρα, με το καλό, θα απευθυνθούμε εδώ στους υπεύθυνους να έρθουν να δουν τη ζημιά εδώ πέρα και άμα μας βοηθήσουν είναι καλά. Αλλιώς, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν αφήνεται, είναι παραγωγή που είναι πολυέξοδη στο στήσιμο και δεν αφήνεται. Εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε. Ωραία. Ενέργειες θα κάνουμε, ο Θεός βοηθός. Να ευχηθούμε το καλύτερο και να μπορέσετε και εσείς να αποζημιωθείτε για να αποκαταστήσετε τις ζημίες. Ευχαριστούμε πολύ.